Ανησυχία προκαλεί και στην Ελλάδα η έξαρση εμφάνισης κοριών στο Παρίσι, καθώς πέραν του γεγονότος ότι οι κοριοί ταξιδεύουν με τους τουρίστες, έχουν παρατηρηθεί και αρκετά κρούσματα στις τουριστικές περιοχές της χώρας μας. Οι κοριοί είναι πάρα πολύ μικρά έντομα και μπορεί να μην τα δούμε με το γυμνό μάτι, γιατί είναι μικρότερα από το μισό εκατοστό για να καταλάβετε, και αυτά φαίνονται ότι υπάρχουν είτε από τις κοιλίδες αίματος που αφήνουν στα σεντόνια μας, γιατί όταν έχουν ρουφήξει αίμα, τους ξεφεύγει λίγο και έτσι αφήνουν κοιλίδες στα σεντόνια. Αρκεί βέβαια τα σεντόνια να είναι λευκά, ούτως ώστε να φαίνονται αυτές οι καφεοειδείς κοιλίδες, ή από τα δείγματα που αφήνουν πάνω στο δέρμα μας, από τα σημεία δηλαδή που μας έχουν τσιμπήσει, και μερικοί από εμάς, γιατί περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικά αυτά τα δείγματα, μερικοί από εμάς όμως που έχουν αλλεργία θα μπορούν να κάνουν μέχρι και φουσκάλες ή τέλος πάντων κνησμό και είδημα στην περιοχή. Οι κοριοί εντοπίζονται κυρίως κατά την θερινή περίοδο που υπάρχει αυξημένη ροή πληθυσμού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βρίσκεται στα κλινοσκεπάσματα, βρίσκεται στα έπιπλα, βρίσκεται στα ρούχα, βρίσκεται στις βαλίτσες, στις αποσκευές, βρίσκεται σε σχισμές τοίχου, βρίσκεται σε κάδρα. Άρα λοιπόν, όταν θα ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχει ή τουλάχιστον να κάνουμε την απεντόμωση, θα πρέπει να πάμε σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το τσίμπημα του κοριού είναι σαν το τσίμπημα του κουνούπιου, όμως προκαλεί πιο έντονη φαγούρα. Τι πρέπει όμως να κάνουμε σε περίπτωση που βρούμε κοριού στο σπίτι μας? Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Απεντομώσεων και Μειοκτονιών Ελλάδος, Γιώργος Λάμπρου, δίνει συμβουλές. Σίγουρα δεν πρέπει να πανικοβληθούμε. Είναι κάτι το οποίο λύνεται. Είναι κάτι το οποίο λύνεται ακολουθώντας ορθές πρακτικές και σίγουρα όχι με αλόγιστη χρήση χημικών. Ένα μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνουμε, μια κακή πρακτική που βλέπω να εφαρμόζεται, είναι πάνω στον πανικό του κάποιος ιδιώτης, κάποιος πολίτης, να προμηθεύεται ένα περισσότερα εντομοκτώνα, οπότε να κάνει αλόγιστη χρήση χημικών μέσα στο χώρο, ψεκάζοντας κρεβάτια, στρώματα. Σύμφωνα με τον κύριο Λάμπρου, ο κόσμος δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται, αρκεί να ακολουθεί τις συμβουλές των ειδικών. Πάντα η συμβουλή από έναν επαγγελματία, από έναν επαγγελματία, θεωρώ ότι είναι χρήσιμη, γιατί ένας επαγγελματίας θα μπορέσει να δει τα επίπεδα της προσβολής και πάνω σε αυτό, ανά σημείο, να μπορέσει να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης. Ο πανικός έχει ξεκινήσει από το Παρίσι, όπου κοργοί έχουν κατακλείσει σπίτια, ξενοδοχεία, ακόμα και μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λεωφορεία και μετρό. Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας προκαλούν τρόμο, καθώς δείχνουν ότι στη Γαλλία περισσότερα από 1 στα 10 νοικοκυριά έχουν πληγεί από κοριού τα τελευταία 5 χρόνια.